Συγκλονισμό προκάλεσε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Α γύρω από τη φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση μαθητή δημοτικού σχολείου από δύο μεγαλύτερους μαθητές. Κραυγή απόγνωσης και αγωνίας από τη μητέρα που κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και η οποία μιλάει αποκλειστικά στον Α και στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλους τους γονείς. Θέλω να πω ότι τρέπομαι για το κατάντημα της κοινωνίας μας, που εμείς σαν μητέρες δεν τολμάμε να πούμε την αλήθεια. Να βγούμε και να πούμε ότι είναι πραγματικά το παιδί μου κακοποιήθηκε και μας αναγκάζουν να σιωπούμε και να μην αναφέρουμε την αλήθεια. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, αλλά όσο εμείς σιωπάμε, κάποια άλλα μωρά θα κακοποιήσουν. Δραματικές στιγμές συνεχίζουν να περνούν οι γονείς, αλλά και το παιδί τους. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το πράγμα είναι σαν εφιάλτης. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν ένα μωρό δεν κοιμάται τα βράδια, όταν βλέπει εφιάλτες, όταν αναγκάζεται να πει σε όλους τα ίδια και τα ίδια που του έκαναν. Συνέχεια. Αυτό είναι τρομερό για ένα παιδί. Είναι σαν να βιώνει συνέχεια αυτό που τους έκαναν. Και εμείς σαν γονείς να ακούμε αυτά τα πράγματα και να τον βλέπουμε τη συμπεριφορά, να είναι συναχωρημένος, να είναι νευρικός. Ένα μήνα τώρα σχεδόν και δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως την είχαμε. Δυστυχώς. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του έκαναν τη μητέρα να αναρωτηθεί τι συνέβαινε το τελευταίο καιρό στο παιδί της. Η μητέρα προχώρησε καταγγελία στην αστυνομία πριν από 3 εβδομάδες και όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της, ο γιος της κακοποιήθηκε σεξουαλικά στις τουαλέτες του σχολείου από 2 μεγαλύτερους μαθητές. Το αγοράκι υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση σε κρατικό νοσοκομείο και μεταφέρθηκε από την πρώτη μέρα στο σπίτι του παιδιού όπου παρακολουθείται από ειδικούς. Για το περιστατικό μίλησε στον Α και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης. Το γεγονός ήρθε στην αντίληψή μας πρόσφατα. Πράγματι είναι ένα δυσάρεστο γεγονός, φαινόμενο, το οποίο όμως παρακολουθούμε στενά σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες φορείς. Ακόμα το αγοράκι δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, συνεχίζει να παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διεύθυνση του σχολείου έλαβε ήδη κάποια μέτρα παρακολούθησης της κατάστασης. Πηγές από την αστυνομία ανέφεραν στον Α ότι είναι μια υπόθεση αρκετά σοβαρή και πρέπει να τύχει λεπτού χειρισμού, ενώ προτεραιότητα έχει και η προστασία του ανήλικου αλλά και του περιβάλλοντος του.